Συνάντηση στην Αθήνα είχαν την περασμένη εβδομάδα οι έξι πρόεδροι των επιμελητηρίων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, Αντώνης Γραβάνης, Νίκος Αγγελίδης, Τέλειος Μωραΐτης, Μάρκος Δέμπας και Στέφανος Γεωργιάδης. Στο Ράδιο Χρόνος 87,5 FM και το Δήμο Μπακιρτζάκη, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ζήτησαν τα επιμελητήρια γύρω από τη Δεσμό Σαμουθού, φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νίκος Αγγελίδης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των επαγγελματιών, το βασικό θέμα που πρέπει να λυθεί είναι η διαχείριση του ενδιάμεσου φορέα. Το βασικό θέμα που πρέπει να λυθεί είναι το θέμα της διαχείρισης του ενδιάμεσου φορέα Δεσμός. Το Δεσμό. Το οποίο υλοποιεί προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια διελκυστίδα δικαστικής διαμάχης αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα επιμελητήρια και στην περιφέρεια. Με δικαστικά θέματα και αλληλοκατηγορίες, στο οποίο πρέπει να δοθεί πολιτική λύση για να πάρουμε μια σταθερή διοίκηση, μια και αυτά τα οποία θα βγουν ως αποφάσεις μέχρι να βγουν οι αποφάσεις δικαστικές και λόγω κορονοϊού θα έχουμε πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά. Με την πρόσφατη νίκη που επαινούνταν κάποιοι ότι επέτυχαν και θα έχουμε σταθερή διοίκηση, δεν την έχουμε τελικά. Δεν επετεύχθη καμία νίκη. Αυτά είναι θέματα που ο καθένας τα παίρνει για επικοινωνικούς λόγους, τα βγάζει στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Βλέπετε, εμείς να βγήκαμε να μιλήσαμε για οτιδήποτε. Ένα θέμα το οποίο αυτές ήταν προσωρινές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, δεν ήταν αποφάσεις δικαστηρίων. Επομένως, ο καθένας που επιχαίρει και λέει ό,τι είναι να λέει, βγαίνει στα μέσα και. Κατάλαβα. Χωρίς να βουτάει τη γλώσσα του στο μυαλό του, λέει διάφορα. Αυτό δεν με απασχολεί και δεν μας απασχολεί. Αυτό εμάς μας απασχολεί η συνέπεια, οι επιχειρήσεις να πάρουν χρήματα γρήγορα και αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δοθεί η λύση. Και τέλος πάντων δεν μπορούμε να ανεχθούμε ότι μπορεί να υπάρχει σε μια περιφέρεια σε τόσο δύσκολες στιγμές μια αντιπαλότητα ανάμεσα στα θεσμικά όργανα όπως είναι τα επιμελητήρια και όπως είναι η περιφέρεια. Επί της ουσίας των πραγμάτων τώρα τα επιμελητήρια ζητούν πολιτική λύση. Άξιο αναφοράς είναι πως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δεσμός απαρτίζεται από 15 άτομα, εκ των οποίων 8 ορίζονται από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα υπόλοιπα 7 από τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επομένως, η Διοίκηση της Περιφέρειας ορίζει τη Διοίκηση της Δεσμός, αφού έχει πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πολιτική παρέμβαση μπορεί μεταξύ άλλων ενδεχομένων να έγκυται είτε στην αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την πλειοψηφία μελών να ορίζεται από τα επιμελητήρια, είτε, μια πρόταση που έχει ακουστεί και στο παρελθόν, τα μέλη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μην ορίζονται καθ' υπόδειξη της διοίκησης, αλλά κατά αναλογία των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ζητάμε πολιτική λύση για να μην μπλέχουμε με δικαστήρια και κυρίως για να πάρει τα χρήματά τους γρήγορα ο κόσμος και να τρέξουν τα προγράμματα. Να, ναι. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε δηλαδή, από ό,τι είπε ο Υπουργός, μια συνάντηση για να το λύσουμε το θέμα γρήγορα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα άλλα τα θέματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι. Δηλαδή την πολιτική λύση πώς μπορεί να τη βρει ο Υπουργός, αυτό καταλαβαίνω. Καλεί εσάς και τον Περιφερειάρχη και όλους και τον πρόεδρο του Δεσμός και λέει: Παιδιά, θα πάρουμε πλέον προσωπικό, θα βάλουμε εξωτερικούς αξιολογητές. Τι θα γίνει? Δεν καταλάβατε. Η πολιτική λύση. Ορισμός διοίκησης. Ναι. Η πολιτική λύση που ζητάμε εδώ είναι κάτι παραπάνω. Έχει να κάνει με τον έλεγχο του φορέα και ποιος τον διοικεί. Δεν θα πω σε ποσοστά τώρα και σε αναλύσεις που δεν μπορεί να καταλάβει. Άρα δέχτηκε την παρέμβαση ο Υπουργός. Αυτό, ναι. Ναι, την υποσχέθηκε ότι θα την προσπαθήσει και είναι και αποτελεσματικός. 2-3 τηλέφωνα που πήρα ήδη είχε κινηθεί. Ο Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που ανεξάρτητα ποιος τον αγαπάει και ποιος δεν τον αγαπά, ένα πράγμα δεν μπορεί να του αφισβητήσει κανένας, την αποτελεσματικότητα που έχει και ότι ασχολείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ήρθαμε.